Ή 70 ανθρώπων, έκλειναν το κέντρο, δημιουργούνταν τεράστιε ουρέ στα αυτοκίνητα και ο άλλο δεν μπορούσε να πάει στο ραντεβού του γιατί ήταν αποκλεισμένο μία μισή ώρα, μην μπορώ να βάλει ούτε καν πρώτο στο αυτοκίνητό του για να φύγει. Εμεί λοιπόν λέμε, βεβαίω υπάρχει το δικαίωμα του συναθρίζεσθε, mm -hmm. τη διαμαρτυρία, τη οργανωμένη, όμω θα πρέπει αυτή η διαμαρτυρία να έχει πρόσωπο. Και θα πρέπει όταν, όταν λέτε είναι μία μικρή. Αυτό είναι Να έχει επικεφαλή. Βεβαίω, κάποιο επικεφαλή, ο οποίο θα ορίζεται, θα πρέπει mm. να είναι σε συγκεκριμένο χώρο. Δεν μπορεί 50 ή 100 νοματέοι να αποφασίζουν για το αν θα πάθει ασφυξία ή όχι. Ο η αντίλογος πρωτεύουσα. είναι ότι του πείτε εσεί που θα κάνουν τη διαδήλωση. Ναι, υπάρχει ο αντίλογο είναι ελεύθερο. θα μα πουν αυτοί εάν θα κλείσει ή όχι mm -hmm. η, η κοινωνική, η πολιτική και η οικονομική δραστηριότητα μια ολόκληρη πόλη ή πολλών πόλεων στη χώρα, δηλαδή 40-50 άτομα είναι αυτό δημοκρατικό, θα αποφασίζουν για την τύχη 2 ή 3 εκατομμυρίων Αθηναίων για το αν θα πάνε στι δουλειέ του σομαλά. Αν... Και θα πω και κάτι άλλο. Γιατί, γιατί δημιουργείται μία αίσθηση, κακώς κατά τη γνώμη μου, ότι είναι μία ακροδεξιά επιλογή η οποία έρχεται να φέρει καταστολή, όταν, θα σας όταν τώρα, οι δηλαδή. πιο εξελιγμένες δημοκρατίες, mm -hmm. έχουμε καμία διαφωνία ότι η, η, η Γερμανία ή η Αμερική είναι εξελιγμένες δημοκρατίες, τέτοιου είδους πράγματα τα έχουν ελιμένα. Δεν είπε στον κόσμο να μην βγει να διαδηλώσει, να διατρανώσει το αίσθημα το mm -hmm. κοινωνικό και το πολιτικό του φρόνημα. Και να πω και κάτι άλλο. Τη αλήθεια είναι ότι σα κατηγόρησαν Εάν... ότι θέλετε να καταργήσετε και το συνδικαλισμό, γιατί θα πρέπει να, να, να καταργήσετε και την εξουσία. Και αν εγώ είμαι αντιεξουσιαστή, τι θα πω. Θα πάρω μόνο μία εκδήλωση. Επειδή παρακολουθώ με το ΣΥΡΙΖΑ μία μηχανία και ένα πολιτικό παλιμπεδισμό, ο οποίο αποτυπώνεται και στι mm -hmm. επιλογέ του κόσμου στι διάφορε δημοσκοπήσει. Αυτή τη στιγμή βλέπουμε. Ότι αν θα υπάρξουν για παράδειγμα συγκεντρώσεις των 500.000, των 300.000, των 100.000 ανθρώπων mm -hmm. Τα πεζοδρόμια της Αθήνας προφανώς δεν θα, δεν θα φτάνουν Άρα θα είναι μαζικές πορείες mm -hmm. και θα υπάρχει και ένας λόγος κιόλας Να κλείσει και το κέντρο της Αθήνας Ε δεν μπορεί τώρα η κάθε ομάδα των 30 ανθρώπων να αποφασίζει με ένα πανό Να κλείνει το σύνταγμα, να φρακάρει, να παθαίνει ασφυξία το σύστημα Οι πολίτες και λέω ο, το τι λέμε εμείς εδώ οι συνάδελφοι από τα άλλα κόμματα ή εσεί, εσείς κύριε Τσουνό περιτεύει. Να ρωτήσουμε το μέσο πολίτη που μας βλέπει αυτή τη στιγμή πόσες και πόσες φορές δεν έχει αγανακτήσει, δεν Μάλιστα. έχει βρήσει πάνω στο τιμόνι του πόσα μαγαζιά δεν έχουν επειδή καταστραφεί οικονομικά το επειδή 100 τόσε τόσες μέρες το χρόνο 50 και 100 νοματέοι αποφασίζουν τι θα γίνει στο κέντρο κύριε της Κύριε πόλης. Τι λέτε. Η κυβέρνηση αυτή, από ό,τι φαίνεται, έχει βάλει πλώρη για πολύ πίσω. Πολύ πίσω. Ε, ναι, Πολύ. δουλεύει η μηχανή του χρόνου για να πάμε εκεί όπου ο, ο Μακαρίτη ο Λάσκαρης καταργούσε την ταξική πάλι για όσους θυμούνται παλιότερου. Τώρα έχουν βάλει στόχο όχι το συναθρίζεστε και ξέρετε καμιά φορά όταν ακούει ένας πολίτης που έχει και κάποιες μνήμες mm -hmm. το συναθρίζεστε πόσοι μπορείτε να μαζεύεστε συνειρμούς άλλους ε, φέρνει στο μυαλό του ε, τι εννοείτε ε, τώρα εποχές, ότι πάνω από τρεις είναι συγκέντρωση και τα κα. τώρα, τώρα πάνω από Το άκουσα κύριε Εντζούνο. Βεβαίως, βεβαίως, Με απόλυτη προσοχή. η υπομονή μου είναι μεγάλη. Μπορώ να ακούσω ό,τι θέλετε. Και απαντάτε μου ελάτε. και εγώ παρακαλώ. είναι το Εγώ λέω το Έχουν βάλει στόχο και την απεργία. Με αφορμή, μια κινητοποίηση με την οποία ο καθένα μπορεί να έχει τη γνώμη του. Εννοείται του μετρό. Ναι, mm -hmm. έχουν βάλει στόχο την απεργία. Έχουν προαναγγείλει τι. Ε, ότι λέει θα έχουμε προσωπικό, θα βάλουμε να είναι υποχρεωτικό το προσωπικό ασφαλεία. Mm -hmm. Τέτοιο προσωπικό ασφαλεία mm -hmm. προβλέπεται. Ε, θέλουν από ό,τι φαίνεται προσωπικό απεργοσπασία. Τι λένε δηλαδή. Άκουσα τον αρμόδιο υπουργό, τον κύριο Καραμανλή. Mm -hmm. Λέει ναι, εμεί δεν λέμε όχι στην απεργία. Αλλά λέει να μην είναι μέσω εκβιασμού. Ακούστε να δείτε. Η κάθε απεργία είναι ένα μέσο πίεση. Έτσι δεν είναι. Mm -hmm. Αλλιώ δεν έχει λόγο να απεργήσει κιόλα ο άλλο. Το πάνε πολύ μακριά. Ξεκινήσαν ένα χορό ακροδεξιό και ξέρετε τι κάνουν. Ε, προετοιμάζουν την εκπαιδεύουν, αν θέλετε, την κοινή γνώμη μέσα σε έναν επικοινωνιακό βομβαρδισμό, επειδή έχουν αυτή την ε, ε, υπεροπλία. Α πούμε, ακόμα και τι. Ε, πλαστικές σφαίρες μπορούν στο δημόσιο διάλογο να τις παρουσιάζουν σαν χρήση την καμπαλόνια. <Συφε> σε λίγο θα κατεβεί ο Χρυσογοήδη και θα πηγαίνει μπροστά με την κάμερα ο ίδιο και θα αυτά, ακολουθούν οι ειδικέ δυνάμει. με τι πλαστικέ σφαίρε. Έχουμε έναν υπουργό ο οποίο προσπαθεί να αποδείξει ε, ότι είναι αντάξιο των ακροδεξιών που τον έχουν εμπιστευτεί και μάλιστα ότι το πάει και ένα βήμα α, παραπέρα. Λοιπόν, Όλο αυτό το πράγμα. Τώρα ακροδεξιά, ναι, ο Μητσοτάκης να σας Και έρχεται μετά να δεχθεί. Σα μιλάω για μια μεταδημοκρατία, κύριε Τζούνο. Μι, Όχι, μιλάω λέτε για κάτι που τον πιο έλεξαν, σοβαρό. Ναι. Δηλαδή, βλέπω ότι μια κυβέρνηση, η οποία εμφορείται από αυτέ τι δοξασίε τη ακροδεξιά, mm -hmm. έρχεται να εκπαιδεύσει τον κόσμο, ενώ δεν αντιμετωπίζει το έγκλημα. Το έγκλημα, και μάλιστα το σκληρό έγκλημα, είναι έξω από το πεδίο τη. Ήρθε τάχα μου για να αντιμετωπίσει το έγκλημα. τι κάνει παίρνει όλε τι δυνάμει, τι δυνάμει, ρίχνει στο σόου το τρομοκρατικό ε, του Χρυσοχοϊδη, που σα λέω θα πηγαίνει σε ναι, λίγο ναι. με την κάμερα ε, μπροστά. Ε, έχει αποψηλώσει. Για τις να εκπαιδεύσει δυνάμεις. τον κόσμο. Αυτή λέμε. τη στιγμή. Α, θα σα πω τι Αυτή τη στιγμή, ε, μέσα στην αστυνομία. Το ότι υπάρχουν οι πλειοψηφοί είναι άνθρωποι. Είναι λογικοί άνθρωποι. Mm -hmm. Υπάρχει αναστάτωση. Υπάρχει αναστάτωση, διότι υπάρχει αποψήλωση δυνάμεων από εκεί που πρέπει να υπάρχουν αυτές οι δυνάμεις για να αντιμετωπίσουν το έγκλημα και πάνε στο τρομοκρατικό σώο, όπως σας είπα προηγουμένως. Okay. Και τι γίνεται τώρα. Λένε οι δημοσκοπήσεις. Προσπαθούν να εκπαιδεύσουν την, την κοινή γνώμη. Yes. Μετά τώρα, 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 τώρα. Ε, καλείται yes. το υπηκό των δημοσκόπων yes. να έρθει να επιβεβαιώσει την αυτοεπιβεβαιόμενη προφητεία. Yes. Είναι ένα παιχνίδι, κατά τη γνώμη μου, yes. μεταδημοκρατίας πολύ επικίνδυνο. Για πρώτη φορά στοχοποιείται στα χρονικά με αυτόν τον τρόπο η αξιωματική αντιπολίτευση, που είναι ένα πυλώνα του πολιτεύματο. Πάντα στο παρελθόν υπήρχε η κυβέρνηση και η αξιωματική αντιπολίτευση. Τώρα επιχειρείται να ταυτιστεί η αξιωματική αντιπολίτευση με ακραία. Αυτά είναι όλα, όλα Συνταγές οι οποίε δεν είναι, είναι... είναι ευρωπαϊκέ συνταγέ. Ο λόγος του κύριο Χριστίδη. Επανέρχομαι να τον κύριο Χριστίδη, την Λατινική Είναι για κύριο που θα έχει πολύ ενδιαφέρον την παρέμβασή του.